Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 23 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Εκδήλωση διοργάνωση Δάφνη Δουφοκού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη με θέμα ελευθερία του τύπου στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Παράσταση διαμαρτυρία του Δημαρχείου Κομωτινή και πορεία πραγματοποίηση συνηματητέ του Μουσικού Σχολείου Κομωτινή. Δείτε επίσης Black Friday και στην αγορά της Κομωτινής. Δείτε τι λέει ο πρόεδρος της ΕΔΑΣ του Μοροδόπης Ανέσης Φαφιάδης. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του Δελτίου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τις αρχές και στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τις ασφαλιστικές μειώσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, Δυσί, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταψήφισε και η Χρυσή Αυγή δήλωσε παρόν. Και αυτό διότι έχουμε μια μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά στη δομή της, στη λογική της, συνέδεσε τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μη μισθωτών με τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Κατήργησε δηλαδή το προηγούμενο καθεστώς των ασφαλιστικών κλάσεων που αύξανε αυθαίρετα το ύψος της εισφοράς αναλόγως με τα χρόνια που κάποιος ήταν στο επάγγελμα, χωρίς να υπολογίζει όμως τις πραγματικές δυνατότητες των ασφαλισμένων. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης ήταν από την αρχή ευνοϊκό για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Το είπα και πιο πριν. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα στο δημόσιο λόγο, 1.250.000 ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, το 88% του συνόλου, μέχρι και σήμερα, πριν φέρουμε αυτή την θετική διόρθωση, πληρώνει λιγότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλε πριν την ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΚ. Υπήρχε όμως σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή τη μεταρρύθμιση και οφείλουμε να το παραδεχθούμε, το παραδεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή, ένα μειονέκτημα το οποίο αφορούσε αυτό το 12% και κυρίως αφορούσε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν ένα εισόδημα από μια μέση κατάσταση και πάνω, μικρομεσαία θα έλεγα, για να είμαι και ειλικρινής, απόλυτα, όπου υπέστησαν μια δυσανάλογη επιβάρυνση. Αυτή η επιβάρυνση βεβαίως ήταν μια αναγκαία θυσία όλο αυτό το διάστημα που έβαλαν πλάτη αυτοί, προκειμένου να περισσωθούν οι συντάξεις, προκειμένου να εξυγιανθεί το ασφαλιστικός μας σύστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνταξη, η χαμηλότερη σύνταξη στον κάθε Έλληνα πολίτη και να βγούμε από την κρίση. Και σήμερα, με την πρώτη ευκαιρία, με το που έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, ερχόμαστε και αυτή την μερική, αν θέλετε, αδυναμία του συστήματος αυτού, την αδικία δηλαδή σε μεσαίες κατηγορίες πολιτών, να την αποκαταστήσουμε. Και βεβαίως με αυτή την αποκατάσταση έχουμε αυτό το κατόρθωμα το οποίο σας εξήγησα πιο πριν. Μόλις 3 χρόνια μετά τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος, κατορθώνουμε να έχουμε πια ένα πλεονασματικό ασφαλιστικό σύστημα, μακροπρόθεσμα βιώσιμο, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα δικαιότερο από αυτό που είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ανομία στη χώρα, απάντησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απατώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την ανομία στα πανεπιστήμια. Κατηγόρησε δε τον κ. Μητσοτάκη ότι πολιτεύεται με ψεύτικα στοιχεία και καταστροφολογία. Και έχουν γίνει 239 συλλήψεις. Αρκεί μια κλίση, μια καταγγελία απλή ενός φοιτητή, ενός περαστικού, ενός πολίτη για να παρέμβει η αστυνομία. Το γνωρίζετε αυτό. Γιατί ψεύδεστε δημοσίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης αστυνομίας λόγω του ασύλου? Δεν υπάρχει λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανομία στη χώρα. Νόμοι υπάρχουν και είναι άδικο για τη χώρα να δείτε αυτή την εικόνα. Όλα αυτά θα τελειώσουν με την επόμενη κυβέρνηση. Με τη Νέα Δημοκρατία τα πανεπιστήμια μας θα καθαρίσουν
από συμμορίες, από εμπόρους ναρκωτικών, από λαθρέμπορους και από κάθε λόγη στραμπούκους. Και δεν θα υπάρχει χώρος ούτε δυνατότητα για κατάληψη από έξω πανεπιστημιακά στοιχεία. Και όσοι σήμερα ασχημονούν στα πανεπιστήμια, απλά θα πεταχθούν έξω. Και το άσυλο θα καταργηθεί. Δεν θα γίνει τίποτα αν δεν συνενέσουν η Ιεραρχία, η Σύνοδος και η Εφημέρη, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το θέμα της Συμφωνίας Εκκλησίας Πολιτείας και ειδικά για το μισθολογικό των ιερέων κατά τη συνάντηση που είχε με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα. Η Υφυπουργός επισκέφτηκε τον κύριο Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια να πέσει στην τόνη της αντιπαράθεσης για το μισθολογικό, το κληρικό και την εκκλησιαστική περιουσία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος έχει δεχτεί βολές από αρκετούς Μητροπολίτες για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το θέμα με το μισθολογικό, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, από τον οποίο αναμένεται βέβαια και ζήτησε διευκρινήσεις και εγγύησεις για το καθεστώς μισθοδοσίας, ειδικά με την αντικόκκινη γραμμή που έχει θέσει η πλειοψηφία των ιεραρχών για τον εξωστρακισμό των κληρικών από το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχιεπισκοπή ξεκινά παράλληλα σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με τους κληρικούς, με τον κύριο Ιερώνυμο να διεμηνεί με κάθε ευκαιρία πως αυτός θα μιλήσει τελευταίος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, από τις τελευταίες τοποθετήσεις υπουργών, φαίνεται ότι η κυβέρνηση αλλάζει ρότα, ειδικά μετά την κόκκινη γραμμή που έβαλαν οι ιεράρχες για το μισθολογικό. Είναι ενδεικτικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σημείωνε με νόημα ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται, βάζοντας μάλιστα ως ορίζοντα επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών της εκλογής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας ενέφερε ότι ως κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε το συγκεκριμένο τρόπο ενίσχυση των διακριτών ρόλων. Αυτό είπαν ο Πρωθυπουργός και ο Μακαριώτητος και αυτό είναι η ουσία όλων των ρυθμίσεων που γίνονται. Υπογράμμισε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο πλαίσιο και το οποίο αρχίζουμε να το συγκεκριμενοποιούμε, διότι, όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος από μηδενική βάση. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Ο διάλογος γίνεται με βάση κάποιες ιδέες και πάμε στη διευκρίνησή τους, στη συγκεκριμενοποίησή τους και όπως προχωράμε. Ο κ. Γαβρόλου τόνισε ακόμα ότι εδώ υπάρχει ένα σύνολο προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις ενισχύουν πάρα πολύ το διακριτό ρόλο πολιτείας και εκκλησίας και είναι και η πρώτη φορά που είναι ένα κείμενο για μια διαδικασία που λέει πως πρέπει να γίνονται αυτές οι διευθέτησεις. Γιατί υπάρχει κι ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της σύγκρουσης. Εμείς λέμε όχι στον δρόμο της σύγκρουσης, εμείς λέμε ναι στον δρόμο του διαλόγου και λέμε ότι εδώ ένα πρώτο ιστορικό βήμα γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Παυλίδης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΑΠ Μουδουφουκού με θέμα Ελευθερία του Τύπου στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ομιλητές του Σάκη και Χαγιόγλου ποινικολόγο, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Παύλο Μαρινάκη αντιπρόεδρο ΝΕΔ και δικηγόρο. Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Παυλίδης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η ΔΑΠ Μουδουφουκού διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα Ελευθερία του Τύπου στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι η δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε στην Κομωτινή. Χθες προηγήθηκε μια πολιτική ακαδημία με πολιτικά στελέχη της ΔΑΠ Μουδουφουκού και της ΟΝΕΔ, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν πάνω σε ζητήματα τόσο επικαιρότητας όσο και σε θέματα μέσων επικοινωνίας, ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Αυτό γίνεται σε μια ευρύτερη ομπρέλα και μιας καμπάνιας που κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια και να είστε σίγουροι πως τόσο η ΔΑΠ Μουδουφουκού όσο και η ΟΝΕ θα είναι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογική μάχη και για την αυτοδυναμία. Αφορμή δυστυχώς δεν είναι μία, είναι πολλές. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται μέσα στο διαδίκτυο, τόσο με τα fake news, αλλά και για την εποχή της μεταλήθειας, το post-truth που λέμε το λεγόμενο. Βλέπουμε τι έχει συμβεί μέσα στο διαδίκτυο με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές φορές και την υπερεξουσία που έχει ο τύπος. Εμείς επιλέξαμε να έρθουμε εδώ για να δώσουμε και μια νομική διάσταση σε αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και έχουμε άλλωστε και εξαίρετους δικηγόρους, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό στους συμμετέχοντες το πώς μπορούμε να αποφύγουμε όλες τις κακοτοπιές τόσο του διαδικτύου, αλλά και γενικότερα πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς απέναντι στα μέσα μαζική ενημέρωση. Τα τρία χρόνια ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Βλέπουμε δημοσιογράφοι να ζητάνε να προφυλακίζονται εκπροσώποι τύπου. Εκπρόσωποι του τύπου από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές γίνεται λογοκρισία στα όσα λέμε και θέλω να θυμηθείτε κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές σας, το πώς πορεύεται η Νέα Δημοκρατία αυτά τα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το τι έλεγε και πώς πορευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτοί που έβγαιναν στους δρόμους και φώναζαν για Γερμανοτσολιάδες. Ο κύριος Καμένος έλεγε στη Βουλή ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος
κύριος Σαμαράς διαπραγματεύεται στα 4 και νομίζω ότι το γενικότερο κλίμα μίσους το οποίο έχει γαλουχηθεί τα τελευταία χρόνια έχει υπεύθυνο και αυτό είναι άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντική, κομβική για όλους εμάς ενώπιον των εκλογικών διαδικασιών. Ελπίζοντας να κλείσει ένας άσχημος κύκλος για τη χώρα και να ανοίξει ένας καινούριος. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα κομμάτι ενός συνόλου εκδηλώσεων. Θα μιλήσουμε για την ελευθερία του τύπου και για τις πολιτικές αλλά και για τις νομικές προεκτάσεις. Εγώ και με την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά και του πρόεδρου της ΟΝΕ θα κοιτάξω να ισορροπήσω μεταξύ αυτών των δύο, θεωρώντας όμως ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την κεντρική πολιτική βούληση. Σε μια εποχή όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να στραγγαλίσει οποιοδήποτε δικαίωμα, προσπαθεί να ισοπεδώσει τη διάκριση των εξουσιών. Όλοι εμείς οι νέοι άνθρωποι έχουμε καθήκον να συζητήσουμε, να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα από έναν υγιή διάλογο και να μην περιμένουμε απλώς την πολιτική αλλαγή. Να γίνουμε μέρος αυτής και να εκφράσουμε όλον τον κόσμο της πλειοψηφίας που θέλει να ζει αρμονικά και θέλει να διεκδικεί και τα δικαιώματά του. Λάθη έχουν γίνει από όλες τις κυβερνήσεις. Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αν όλα είχαν γίνει καλά, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όμως αυτά που ζούμε αυτή την περίοδο δεν έχουν προηγούμενο. Ποτέ ξανά υπουργός δεν έχει απειλήσει με φυλακίσεις τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τέτοια κρατική τηλεόραση. Πολλές φορές ήταν μεροληπτική. Ποτέ όμως δεν έβριζε τόσο ξεδιάντροπα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ ξανά δεν προσπαθούσαν οι υπουργοί να προδικάσουν δικαστικές αποφάσεις, να χαρακτηρίσουν δικαστικές αποφάσεις. Ποτέ ξανά δεν αντιμετωπίζονταν εργαζόμενοι του τύπου διαφορετικά σε σχέση με τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, όπως την ΕΡΤ και το ΜΕΓΑ. Νομίζω αυτά είναι πρωτοφανή και είναι ιδιαίτερως προσβλητικά και για ανθρώπους όπως όλοι εμείς, οι οποίοι θέλουμε κάτι άλλο για τη χώρα μας. Η ελευθερία του τύπου έχει θεσμοθετηθεί και από το τελευταίο Σύνταγμα της χώρας. Γι' αυτό και σας είπα, νομίζω το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό και κοινωνικό. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο πολύ προς την νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι προβληματική περισσότερο στα δια του τύπου αδικήματα, τα ειδικά εγκλήματα δηλαδή, σε σχέση με την αυτόφορη διαδικασία. Το νομικό πλαίσιο προστατεύει και πρέπει να προστατεύει όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος να γράφει ή οποιοδήποτε πολίτης να γράφει κάτι που δεν το έχει διασταυρώσει. Πρέπει να διαχωρίσουμε την κριτική από την πληροφορία. Η πληροφορία, αν δεν είναι διασταυρωμένη, μπορεί να κοστίσει ανεπανόρθωτα σε έναν άνθρωπο και ειδικά σε έναν πολιτικό. Μπορεί να του κοστίσει το μέλλον του, σε έναν δικηγόρο, σε έναν επαγγελματία, σε έναν γιατρό. Και αυτό είναι ένα διτό θέμα. Δεν είναι μόνο η ελευθερία του τύπου, αλλά είναι και η ζημιά που μπορεί να κάνει μια πληροφορία η οποία δεν είναι διασταυρωμένη. Εγώ δεν θα πω μόνο εκδόλου. Δεν θα πω δηλαδή ότι είναι μια πληροφορία που έχει σκοπό να βλάψει κάποιον. Μπορεί να είναι μια πληροφορία η οποία βγαίνει κατά λάθος ή βγαίνει μετά από κακή διαστράβωση γεγονότων. Θα μιλήσουμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τις πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων επειδή τόλμησαν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ώστε να υπάρχει πραγματική ποιότητα στον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα και να είναι πραγματικά ελεύθεροι οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα υπέρ της δημοσιογραφικής ελευθερίας. Άλλωστε, είναι ιστορικά εκείνη η παράταξη που καθιέρωσε συνταγματικά την ελευθερία του τύπου. Από εκεί και πέρα, αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξουν. Είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εξασφαλίσει το ελεύθερο δικαίωμα των δημοσιογράφων στην ενημέρωση, στην αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και θα βάλει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα μονόπλευρης ενημέρωσης και προπαγάνδας που γίνεται αυτή τη στιγμή υπέρ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σίγουρα η ποιότητα της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα ήταν καλύτερη στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά αυτά που ζούμε σήμερα με την ΕΡΤ, με το κλείσιμο ιδιωτικών σταθμών, με τις μηνύσεις και τις συλλήψεις δημοσιογράφων εδώ στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ πλην της σκοτεινής περίοδου της Χούντας. Η ελευθερία του τύπου εξαρτάται κυρίως από τις αλλαγές των κυβερνήσεων. Κάθε κυβέρνηση ανάλογα με το πώς, με τι φιλοσοφία έχει και πώς βλέπει τα πολιτικά πράγματα. Όταν είναι αντιπολίτευση λέει άλλα και όταν γίνεται κυβέρνηση λέει διαφορετικά. Βέβαια υπάρχει το άρθρο 14 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου, μόνο που όπως γνωρίζετε η ερμηνεία του Συντάγματος είναι ένα λάστιχο που ο καθένας το τεντώνει ή το σμικρίνει κατά το δοκούν. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η διακήρυξη του ΟΗΕ που τα κατοχυρώνει όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι οδηγός μας. Από εκεί και μετά. Ζούμε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς, μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, την καλύτερη που είχε ποτέ η χώρα τα τελευταία 44 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Θεωρώ
ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι κατοχυρωμένη η ελευθερία του τύπου. Τώρα, επιμέρους θέματα, ως πού φτάνει η δημοσιογραφική δεοντολογία, αν θίγονται ή όχι άνθρωποι από ασυνείδητα άρθρα ή ασυνείδητους δημοσιογράφους που δεν διασταυρώνουν την είδηση. Ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη, προστασία του πολίτη απέναντι στον τύπο. Αυτά όλα είναι επιμέρους θέματα τα οποία κάθε φορά η πολιτική εξουσία και η δικαστική εξουσία τα αντιμετωπίζει. Το ίντερνετ δεν περιλαμβάνεται στο νόμο περί τύπου κατά την ομολογία. Η απολύτως προσωπική μου άποψη, γιατί εγώ σας μιλώ ως δικηγόρος, είναι ναι, διότι πλέον ο έντυπος τύπος υποχωρεί προς όφελος και προς δόξα του ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή του διαδικτύου. Άρα η προσβολή στην προσωπικότητα κάποιου που παλιά γινόταν με ένα δημοσίευμα και μπορεί να μην το έβλεπαν και πολλοί, τώρα εντός δευτερολέπτων είναι κοινό κτήμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε πρόβλεψη νομοθετική και για αυτά τα αδικήματα. Το μουσικό σχολείο Κομωτινής μπορεί να λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή μετά την κατάληψη της Πέμπτης, αλλά συνέχισε τις κινητοποίησεις με τους μαθητές να πραγματοποιούν παράστασεις διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Κομωτινής και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, διεκδικώντας την πιστοποίηση των σπουδών τους. Συνεχίζοντας τις κινητοποίησεις του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, συγκεκριμένα οι μαθητές του πραγματοποίησαν παράστασεις διαμαρτυρίας το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το Δημαρχείο της Κομωτινής και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης για το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, διεκδικώντας την πιστοποίηση των σπουδών τους. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δομής έχουμε τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ Νομοροδόπης, τον κύριο Ανίστη Βαφιάδη. Κύριε Βαφιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωκότση. Black Friday, σήμερα είναι εισαγόμενο προϊόν, θα έλεγα. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Ακριβώς όπως είπατε, Black Friday σήμερα, που είναι Black Week τελικά, όχι Black Friday. Μάλιστα. Σε πολλές επιχειρήσεις, σε άλλες μόνο Black Friday, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν από την Αμερική προερχόμενο. Ήρθε στην Ελλάδα για 4 χρόνια και στην Κομωτινή 3η χρονιά. Έχει κάποιες μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις υπόλοιμα σε πολλά καταστήματα. Από ό,τι μαθαίνω, οι καταναλωτές το πρωί βγήκαν, τίμησαν την Black Friday. Μια πρώτη εικόνα, ποια είναι η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής από το πρωί μέχρι και... Έχει κίνηση σήμερα, έχει κίνηση ειδικά τα καταστήματα ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ειδών και κάποια καταστήματα έντυπης υπόθεσης που έκαναν εκπτώσεις. Υπήρχε μια κίνηση μικρή, πιστεύω το βράδυ θα είναι περισσότερο, μια που μπορούν να βγουν να εκμεταλλευτούν την ήσυχη βραδιά. Και όσοι δούλευαν το πρωί, θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι έγινε την επαύριο. Αλλά που αντίχουν τα πράγματα, ο κόσμος προσδοκά τέτοιες μέρες. Οι επιχειρηματίες είναι τώρα ότι και ασυνέστη το τζίρος τους. Αν και η προηγούμενη εβδομάδα και η επόμενη, λογικά δεν θα έχουν τζίρος λόγω της αναμονής της σημερινής ημέρας. Μάλιστα, κύριε Βαφιάδη. Για μας είναι στρεβλώσεις αυτές της αγοράς και όχι η κανονικότητά της. Κύριε Βαφιάδη, η γενικότερη κίνηση ποια είναι? Είναι ικανοποιητική όσο πλησιάζουμε βέβαια προς τις γιορτές? Είναι πολύ νωρίς να πούμε, για τις γιορτινές μέρες, από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα από πέρσι, αν και τα προμηνύματα δεν βλέπουν κάτι στην αγορά της πόλης μας ουσιαστικά για καλύτερες μέρες, αλλά ας ελπίσουμε να τα ψευστούμε, όπως πολλά διδακτικά λέω, και να είναι μια καλή χρονιά γιορτινή, τόσο για τους καταναλωτές φυσικά, όσο για τους συναδέλφους επαγγελματίες. Κύριε Βαφιάδη, να πάω σε ένα κάτι διαφορετικό. Το τελευταίο διάστημα αρκετά ενοχλημένοι είναι οι επαγγελματίες από ένα σωματείο επαγγελματιών που παρέχει υπηρεσίες, αν δεν κάνω λάθος, δια τηλεφώνου. Ναι, έχουμε γίνει κρούσεις και αναφορές. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Τηλεφωνικά δέχονται πάρα πολλοί συνάδελφοι κρούσεις και σήμερα μου πήραν άλλοι δύο τηλέφωνο ότι τους ενοχλούν από την Αθήνα κάποια τηλέφωνα ότι πρόκειται για ένα σύλλογο επαγγελματιών Ροδόπης, κάπως έτσι ονομάζουν, τους οποίους ζητούν 39 ευρώ για να εγγραφούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εγώ αυτό που
πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει σύλλογο τουλάχιστον στον ομολογότη. Δεν υπάρχει καταστατικό ή κανένα πρωτοβάθμιο τέτοιο σύλλογο με έδρα την Κομωτινή. Και φυσικά είναι πως οι συνάδελφοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τέτοιες οχλήσεις και να απευθύνονται τόσο στην ΟΕΔΕ είτε στον Εμπορικό Σύλλογο, προκειμένου να μην πέφτουν σε τυχόν λούπες από κάποιους επιτίδιους. Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι τίποτα άλλο. Να πούμε μια υγεία, καλές γιορτές, αν και απέχουν πολύ μακριά. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται ο κόσμος να προστρέχει σε εμάς, να ενημερώνεται και οι συνάδελφοι και οι καταναλωτές, γιατί πραγματικά ενημερωνόμαστε βάσει των νόμων. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο να μην πούμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Βαφιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλώς σας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ τη φιλοξενία. Καλώς σας βράδυ. Αναδρομικά ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και τα 4.440 ευρώ ανά έτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων μπορούν να διεκδικήσουν περίπου 600.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η εισφορά επιβλήθηκε στους συνταξιούχους του Δημοσίου με μηνιαίες αποδογές άνω των 1.400 ευρώ μεικτά. Ωστόσο, εφαρμόστηκε στα ποσά που καταβάλλονται στους συνταξιούχους στις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα οποία μετά τις διαδοχικές μειώσεις που έγιναν προσγειώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, περίπου 3.000 συνταξιούχοι προσέφηκαν στο ελεκτικό συνέδριο και δικαιώθηκαν καθώς το δικαστήριο έκρινε την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αντισταγματική. Η απόφαση 244 του 2017 του δικαστηρίου δημοσιεύθηκε σε 9 Φεβρουαρίου 2017 και από την ημερομηνία αυτή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν κάνει προσφυγή, έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα ποσά που τους παρακρατήθηκαν. Κρατήθηκαν παράνομα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Δικαίωμα για τη διεκδίκηση των αναδρομικών έχουν όλοι ανεξαιρέτως συνταξιούχοι του Δημοσίου, ένστολοι, πανεπιστημιακοί και όσοι υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια. Οι περίπου 3.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου που είχαν κάνει προσφυγή πριν από την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου διεκδικούν και θα λάβουν μέσω δικαστηρίων αναδρομικά από το 2010 που επιβλήθηκε για πρώτη φορά η εισφορά. Όσοι δεν είχαν προσφύγει διεκδικούν αναδρομικά από 9 Δευτέρου 2017 και μετά, δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης του δικαστηρίου. Αναδρομικά λοιπόν έως και 4.400 ευρώ για 600.000 συνταξιούχους. Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο Μητρό του ΟΕΔ, πτυχιούχους ΑΗ και ΤΕΗ ηλικίας 22-29 ετών για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Σύμφωνα με τον ΟΕΔ, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας. Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό του ΟΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευση κατάρτιση ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμένης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή την 3/12 του 2018. Να έχουν συμπληρώσει έως και το 21ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμένης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή την 3/12 του 2018. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή ονομασία χρήστη και συστηματικό. Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΕΔ, επιλέγοντας το πεδίο ηλεκτρονικές υπηρεσίες οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οδηγίες για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης. Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού μέχρι και 4 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι. Πρώτον, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στο ΚΠΑ 2 του εγγεγραμμένου ανέργου έως και 4 εργάσιμες μέρες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δεύτερον, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο Γενικό Μητρό του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο Ειδικό Μητρό ΑΜΕΑ του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρία χρειάζεται να προσκομίσουν γραμμάτευση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του νόμου 3863-15/2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω, έως και 4 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή απόφαση την οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία. Στην περίπτωση που η γραμμάτευση των ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύως της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γραμμάτευση ή αίτηση επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριδιοδοτούνται με τα κριτήρια αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω. Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στο πίνακα κατάταξη ανέργου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξη. Χρονικό διάστημα συνεχόμενο.
εργαζόμενοι σε εγγεγραμμένες ανεργίες ωφελούμενοι με ανώτερο όριο τους 24 μήνες, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οποιοδήποτε γνωστικού αντικειμένου, διδακτορικός τίτλος σπουδών οποιοδήποτε γνωστικού αντικειμένου, ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΕΔ, ιδιότητα του δικαιούχου του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Όπως επισημαίνει ο ΟΕΔ, το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΕΔ και πληροφορίες θα αντλούνται αυταπάγγελτα από τον ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr. Τις μεικτές μηνιαίες αμοιβές των ωφελημένων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίες 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ανακοίνωσε στο Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Οι μεικτές μηνιαίες αμοιβές των ωφελημένων ορίζονται πρώτον για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έως τα 1.040 ευρώ, δεύτερον για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ, ενώ για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα οι ανωτέρες αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα. Με δράσεις όπως η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΕΦΚΑ, η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης και περιβαλλοντικής βελτίωσης των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για νέους στις φυλακές, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα νέο επιστημονικό δυναμικό σε θέσεις και δράσεις με άμεσα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, επισημαίνει το Υπουργείο Εργασίας. Οι φτωχότερες κοινωνικές ομάδες πεθαίνουν σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα σε σχέση με τις πλουσιότερες, όπως προκύπτει από μία νέα έρευνα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για το γεγονός ότι οι περικοπές στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και η αύξηση στο κόστος διαβίωσης θέτουν τους πιο ευάλωτους μακριά από τα συλλογικά ωφέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Independent. Η έρευνα την οποία εκπώνησαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Imperial αποκαλύπτει ότι το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των πιο εύρωστων και των πιο στερημένων κοινωνικών στρωμάτων αυξήθηκε από 6 χρόνια που ήταν το 2001 σε 8 το 2016 για τις γυναίκες και από 9 σε 10 για τους άνδρες. Οι γυναίκες στις πιο στερημένες κοινότητες το 2016 ζούσαν κατά μέσο όρο έως τα 79 τους χρόνια σε σύγκριση με τα 87 χρόνια που ήταν η αντίστοιχη ηλικία για την πιο εύρωστη κοινωνική ομάδα, ενώ για τους άνδρες το προσδόκιμο ήταν 74 χρόνια για τους πιο φτωχούς και 84 για τους πιο πλούσιους. Τα συμπεράσματα των επιστημόνων δημοσιεύτηκαν σε επιθεώρηση. Από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι το προσδόκιμο για τις φτωχότερες γυναίκες στην Αγγλία έχει μειωθεί τα τελευταία 7 χρόνια κατά 3 μήνες. Τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας ήταν επίσης σχετικώς υψηλότερα μεταξύ των φτωχότερων κοινοτήτων, με τα πιο φτωχά παιδιά να έχουν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθαίνουν πριν ενηλικιωθούν σε σχέση με τους συνομιλίκους τους από πλούσιες οικογένειες. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι στην κατηγορία των πιο φτωχών καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από όλες τις ασθένειες, αλλά κάποιες ασθένειες εμφανίζουν έντονη διαφορά μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Πρόκειται κυρίως για ασθένειες του αναπνευστικού, καρδιακά νοσήματα, πνευμονολογικά νοσήματα, άνοια και καρκίνο του πνεύμονα και του ισοφάγου. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομοντινή. Να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για την Κομοτηνή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο, Σάββατο 24 Ενδεκάτου, προβλέπεται καλός καιρός να ρέει συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με σποραδική συννεφιά, με τον θερμόμετρο να φτάνει τους 4 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση της άπνοιας.
Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.